Χάρη του Χριστού, αδερφοί, καθίστε. Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 1062. Σελίδα 1062 είναι από το βιβλίο Εβραίους, επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εβραίους, κεφάλαιο σίγμα ταφ, έκτο κεφάλαιο και 9 εδάφιο. 1062 σελίδα, σίγμα ταφ κεφάλαιο, 9 εδάφιο. Περιμόν δε αν και λαλούμεν ούτως αγαπητοί είμεθα πεπισμένοι ότι έχετε τα κρίτωνα και εχόμενα με τη σωτηρία. Το τονίζω κρίτωνα γιατί είναι μια λέξη που λέει καλός, καλύτερος, κράτιστος. Δεν είναι τα κράτιστα ούτε απλώς τα καλά, είναι τα καλύτερα. Και όταν λέει συνεχόμενα, το κείμενο λέει εχόμενα, είναι αυτά που ακολουθούν τη σωτηρία μας, που παρευρίσκονται, που συνδέονται με τη σωτηρία μας. Επαναλαμβάνω λοιπόν, περί μόνα δε αν και λαλόμεν έτης αγαπητοί, είμαι θα πεπισμένη ότι έχετε τα κρίτωνα και εχόμενα με τη σωτηρία. Διότι δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει το έργο σας και τον κόπο της αγάπης την οποία δείξατε εις το όνομα αυτού, υπηρετήσατε στους Αγίους και υπηρετούντες, επιθυμούμε δε να δεικνύει έκαστος ημών την αυτήν σπουδήν προς την πληροφορία της ελπίδος μέχρι τέλους. Για να μη γίνεστε νοθροί, αλλά μιμητέ των διαπίστεως και μακροθυμίας, κληρονομούντων τας επαγγελίας. Διότι ο Θεός δίδων επαγγελίαν εις τον Αβραάμ, επειδή δεν είχε να ομώσει ουσουδένα μεγαλύτερον, όμως εις αυτόν λέγον, βεβαίως εγώ ευλογών θέλω σε ευλογήσει και πληθύνων θέλω σε πληθύνει. Και ούτω προσμήνας με υπομονή ο Αβραάμ απείλευσε την επαγγελία, διότι μεν άνθρωποι ομνίους είναι εις τον μεγαλύτερον και όρκος είναι εις αυτούς τέλος πάσης αντελογίας προς βεβαίωσιν, εις το οποίον ο Θεός θέλω να δείξει περισσότερον προς τους κληρονόμους της επαγγελίας το αμετάθετον της βουλής αυτού μετεχειρίστη μέσων των όρκων, ώστε δια δύο πραγμάτων αμεταθέτων, την επαγγελία και των όρκων, εις τα οποία είναι αδύνατον να ψευστεί ο Θεός, να έχουμε εμείς ισχυράν παρηγορίαν οι κατοφυγόντες, εις το να κρατήσουμε την προκειμένη ελπίδα, την οποία έχουμε ως άγκυρα της ψυχής ασφαλείται και βεβαία, εισερχομένη στο εσωτερικό του καταπετάσματος, όπου ο Ιησούς εισήλθε υπέρ ημών πρόδρομος, γενόμενος αρχιερεύσης τον αιώνα, κατά την τάξη Μελκισεδέκ. Είναι βέβαιον λοιπόν ότι η υπόσχεση την οποία έδωσε ο Θεός τον Αβραάμ, τον εκλεκτό του, χάριν της πίστεώς του, όπου πίστεψε ότι αν υπακούσει και σφάξει τον αγαπημένο μονογενή γιο του, ο Θεός θα τον αναστήσει, ώστε άμεσα, χωρίς καθυστέρηση, υπάκουσε στην εντολή του. Το βράδυ του τόπο ο Κύριος ξημερώματα ξεκίνησε, πήγε στο Βοριά, στο όρος Μοριά, πήρε το μαχαίρι και τότε εμφανίστηκε και ο άγγελος και του λέει σταμάτα, κοιτάει, βλέπει και ένα κρυάρι δίπλα, το θυσιάζει και ο άγγελος τότε του είπε αυτό το φοβερό. Εγώ ευλογών εσένα θα σε ευλογήσω και πληθύνω εσένα θα σε πληθύνω επειδή εφύλαξα το λόγο μου. Και εν το σπέρμα τί σου, δεν λέει ότι από πολλά σπέρματα, ένα σπέρμα. Και το ένα σπέρμα είναι ο Ιησούς Χριστός. Και εν το σπέρμα τί σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη μέσα στα οποία είμαστε και εμείς σήμερα. Αυτό έγινε τότε. Αλλά έρχεται τώρα το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και μας λέει ότι ισχύει για σένα και τώρα. Εάν υπακούσεις την προσταγή του Βασιλιά σου, που είναι ο Χριστός και το Ευαγγέλιο του,
τότε έρχεται ο Θεός και λέει «Εγώ εσένα, ευλογών θα σε ευλογήσω, πληθύνω θα σε πληθύνω, όπως τα άστρα του ουρανού και όπως την άμμο γύρω στη θάλασσα, στην άκρη της θάλασσας, εν το σπέρμα τί σου θα ευλογηθούν πάντα τα έθνη, ένα σπέρμα εν το όνομα του Ιησού Χριστού και εσύ θα εισέλθεις πλουσίως δια των πυλώνων στη Βασιλεία των Ουρανών». Και αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος στους πιστούς Εβραίους, Ισραηλίτες, για τους οποίους βέβαια δεν έχει ό,τι τα καλύτερα να πει, γιατί γίνατε νοθροί, ομολογεί, επειδή ως προς τον καιρό έπρεπε να είστε διδάσκαλοι. Και λέει ως προς τον καιρό έπρεπε να είστε διδάσκαλοι, γιατί το 65 γράφτηκε αυτή η επιστολή και το 33 ξεκίνησε η πρώτη Αποστολική Εκκλησία των Ιερουσαλήμων. 35 με 65 πέστε, είναι 30 χρόνια. Ως προς τον καιρό, 30 χρόνια, πιστοί, έπρεπε να είστε διδάσκαλοι. Αλλά εσείς έχετε χρίαν, ανάγκη να σας διδάσκει κάποιος ακόμη και τα αρχικά στοιχεία των Λόγων του Θεού, γιατί καταντήσατε να έχετε ανάγκη γάλακτος και όχι στερεάς τροφής. 30 χρόνια πιστοί, καταντήσατε να έχετε, Θεέ μου φύλαξέ μας, να έχετε ανάγκη γάλακτος και όχι στερεάς τροφής. Διότι ο μετέχον του γάλακτος είναι άπειρος του Λόγου του Θεού, του Λόγου της δικαιοσύνης του Θεού. Δεν έχει εμπειρίες με το Λόγο του Θεού. Δεν έχει προσωπικές πνευματικές εμπειρίες διά του Λόγου του Θεού με τον Πατέρα εν το όνομα του Χριστού και δια Πνεύματος Αγίου. Συγχωρέστε μου, θα το πω, είναι ένας χριστιανούλης. Δεν έχει τη δύναμη της πίστεως, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, την παρουσία του Θεού. Χρίαν γάλακτος. Γιατί ως προς τον καιρό έπρεπε να είσαστε έμπειροι, τέλειοι, τρώγονται στερεά τροφή, ώστε κατά την έξιν, κατά τη συνήθεια, τα αισθητήρια σας να είναι και γυμνασμένα στο να διακρίνετε. Όχι με τη λογική, ούτε με την καρδιά, αλλά από συνήθεια, έμπειροι, με προσωπικές πνευματικές εμπειρίες στο θρόνο της χάριτος του Θεού, δια του Λόγου του Κυρίου, να διακρίνετε, όχι επαναλαμβάνω, με πολλή σκέψη, αλλά να διακρίνετε άμεσα το καλό και το κακό. Όμως παρόλα αυτά, εάν για σας μιλάμε κατά αυτόν τον τρόπο, είμαι θα πεπισμένη, λέει ο Απόστολος Παύλος, για σας που είστε άπειροι του Λόγου του Θεού, που είστε νοθροί στα σακουάς. Είμαστε πεπισμένοι ότι έχετε, επαναλαμβάνω, τα κρίτωνα και τα εχόμενα, τα συνδεόμενα με τη σωτηρία σας, διότι έχετε δύο πράγματα που ευαρεστούν το Θεό. Και αυτά τα δύο πράγματα που ευαρεστούν το Θεό είναι, έχετε έργο πίστεως, η πίστη σας δεν είναι νεκρά, γιατί πίστη χωρίς έργα είναι νεκρά. Έχετε έργο πίστεως, αφενός μεν, αφετέρου κόπο, θυσία, ταλαιπωρία, αγάπης. Και εδώ τώρα σας είπα από την αρχή ότι το μήνυμα είναι προσωπικό. Έχω
Δεν ρωτάω έχεις. Εσύ θα ρωτήσεις τον εαυτό σου αν έχεις. Έχω έργο πίστεως. Έχω κόπο αγάπης. Και πώς αποδεικνύεται αυτό? Υπηρετείς τους Αγίους της Εκκλησίας. Γιατί όποιος υπηρετεί τον Χριστό, αυτόν ο Θεός τον καθιστά διαχειριστή, οικονόμο, γενικό διευθυντή και του αποκαλύπτει όλα τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, ώστε να μην λέει ανοησίες, ετεροδιδασκαλίες, ψευδοδιδασκαλίες, αιρέσεις απολίας. Γιατί υπηρετεί τον Ιησού Χριστόν τον Κύριον. Και όποιος υπηρετεί τον αδελφό του με κόπο αγάπης, αυτόν ο Θεός τον καθιστά διαχειριστή, οικονόμο, γενικό διευθυντή της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Απολαμβάνει την πολυειδή χάρη του Θεού και μεταφέρει την πολυειδή χάρη του Θεού. Απολαμβάνει την ευλογία του Θεού, ώστε ο Απόστολος Παύλος λέει, σε εσάς επιθυμούμε κάθε ένας από εσάς να έχετε αυτή την προσπάθεια για την εκπλήρωση της συμμετοχής σας στην ελπίδα της αιώνιας ζωής μέχρι τέλους. Δηλαδή, ναι μεν έχετε κόπο αγάπης, ναι μεν έχετε έργο πίστεως, αλλά πρέπει να αγωνίζεστε, να προσπαθείτε να εκπληρώνετε στη ζωή σας η συμμετοχή σας στην ελπίδα της αιωνίου ζωής, αλλά μέχρι τέλους, ο υπομείνας μέχρι τέλους θέλει σωθεί, ώστε έτσι δεν θα γίνετε νοθροί τα σακουάς, αλλά θα είστε μιμητές της πίστεως και μακροθυμίας των κληρονομούντων όλες τις επαγγελίες. Και τώρα μπαίνουμε στο κυρίως μήνυμα. Κύριε, δεν τα έχω αυτά, βοήθησέ με να τα έχω. Άνεφε μου, δεν δίναστε να κάνετε ουδέν. Δώσε μου σοφία και σύνεση. Να έχω τα κρίτωνα και τα εχόμενα της σωτηρίας μου. Να έχω έργο πίστεως και κόπο αγάπης. Και να έχω μία βεβαία επιθυμία, αλλά και βεβαιότητα ότι θα εκπληρωθεί η συμμετοχή μου στην αιώνια ζωή μέχρι τέλους. Βόηθα με, Κύριε. Και τότε έρχεται ο Θεός και λέει σε σένα που έχεις αυτή τη λογική, εγώ σου λέω ευλογών θα σε ευλογήσω, πληθύνων θα σε πληθύνω, όπως τα άστρα του ουρανού και όπως την άμμο γύρω της θάλασσας, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού που είναι το σπέρμα του Αβραάμ. Πίστεψέ το, είναι λόγος Θεού και ο λόγος του Θεού είναι η απόλυτη αλήθεια. Αλλά για να το πιστέψεις θα ξεκινήσεις από μια ελπίδα βεβαία και ασφαλή, ώστε δια δύο πραγμάτων αμεταθέτων να είσαι σίγουρος, που είναι η επαγγελία και όρχος, είναι αδύνατον ο Ιησούς Χριστός να ψευστεί. Και έτσι έχεις αυτήν την προκειμένη ελπίδα, την οποία έχουμε σαν άγκυρα της ψυχής μας, και βεβαία και ασφαλή, που ξεκινάει από την καρδιά μας και εισέρχεται στο εσωτερικό του καταπετάσματος στο θρόνο της χάριτος του Θεού. Εκεί όπου ο Ιησούς εισήλθε πρώτον, πρόδρομος, γενόμενος αρχιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Και τώρα, αγαπημένα μου αδέλφια, μπαίνουμε στο κυρίως μήνυμα της σημερινής ημέρας. Και είναι ένα ερώτημα. Πώς διαχειρίζεσαι αυτήν την ελπίδα, τη βεβαία και την ασφαλή που σου χαρίζει ο Θεός
περί της αμεταθέτου ευλογίας και καρποφορίας μεγάλης. Πώς τη διαχειρίζεσαι? Φοβερό το ερώτημα. Εάν ακολουθήσεις αυτά τα οποία είπαμε, που εμείς λέμε «Βόηθαμε Κύριε να τα ακολουθήσω, δεν μπορώ». Και ο Χριστός λέει «Άνεφε μου, δεν δίναστε να κάνετε ουδέν». Γι' αυτό στο όνομα του Χριστού σε παρακαλώ βόηθαμε να περπατάς. Περπατάω ακριβώς έτσι όπως είπε με τη σοφία του Σολομών και όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Παρόλο που είμαι άπειρος, παρόλο που δεν έχω πραγματικά εμπειρίες προσωπικής, βιωματικής, πραγματικά μεγάλης εμπειρίας με το Θεό, βοήθαμε όμως να έχω έργο πίστεως, δηλαδή ό,τι κάνω να το κάνω εν το ονόματι του Χριστού διαπίστεως. Ό,τι λέω, ό,τι κάνω, όπου πηγαίνω, όπου συμπεριφέρομαι, να είναι αποτέλεσμα έργου πίστεως. Και επιπλέον βοήθαμε σε παρακαλώ να υπηρετώ τα αδέλφια μου κοπιάζοντας. Μόνο έτσι, κοπιάζοντας. Δεν μπορείς να υπηρετήσεις τα αδέλφια σου με λόγια. Δηλαδή θα έρθει ο αδελφός στο σπίτι, έχω ανάγκη, πήγαινε ο Θεός να σε ευλογήσει. Δεν είναι αυτό η υπηρεσία. Έχει ανάγκη ο αδελφός σου, κάτσε, κουβέντιασε μαζί του. Συζήτησε μαζί του. Προσευχήσου μαζί του. Αναγνώρισε την ανάγκη του. Και προσευχήσου αφού κάνεις ό,τι μπορείς καλύτερο εσύ για αυτόν. Έχοντας λοιπόν έργο πίστεως κατά αυτόν τον τρόπο με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και έχοντας και κόπο αγάπης υπηρετώντας τα αδέλφια μου με τη χάρη του Χριστού, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, ισχύει για μένα μετά πάση βεβαιότητας ο Λόγος του Θεού που λέει «εσένα, εσένα». Και εγώ λέω, συγγνώμη που το λέω, εμένα, αλλά στην πραγματικότητα είναι για το καθένα από εμάς ξεχωριστά σήμερα που πήραμε αυτή τη στερεά απόφαση να ακολουθήσουμε τη συμβουλή, την προτροπή της σοφίας του Θεού δια του Σολομώντος, αλλά και το Λόγο του Θεού δια του Αποστόλου Παύλου προς τους Εβραίους που για 30 χρόνια ζήσανε θαυμάσια, τεράστια και μεγαλεία τα οποία έκανε ο Θεός διαχειρών των Αποστόλων. Αυτοί όμως είναι άπειροι και έχουν χρίαν γάλακτος. Μην μου πείτε ότι εγώ είμαι έμπειρος και εγώ έχω χρίαν γάλακτος. Ο Θεός να με βοηθήσει. Αλλά θέλω ό,τι κάνω να είναι έργο πίστεως, η πίστη μου να έχει έργο για να μην είναι νεκρά και ό,τι υπηρεσία προσφέρω να περιέχει κόπο αγάπης, ώστε μετά πάσης βεβαιότητας ο Λόγος του Θεού να λέει και για μένα, εγώ εσένα επειδή υπάκουσες το Λόγο μου, ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνω θα σε πληθύνω. Και το ερώτημα είναι, αμήν Κύριε, το πιστεύω, βόηθαμε στην απιστία μου, το πιστεύω, βόηθαμε στην απιστία μου. Και ο Θεός τώρα λέει, έλα τώρα να μου πεις και να σου πω πώς θα διαχειριστείς, πώς διαχειρίζεσαι την δεδομένη σε σένα ευλογία κατά χάρη μου, δια της πίστεως. Όχι γιατί το αξίζεις, κατά χάρη δια της πίστεως, πώς θα διαχειριστείς την ευλογία αυτή. Γιατί υπάρχουν δύο τρόποι να διαχειριστούμε την ευλογία, τη μεγάλη αυτή του Θεού. Ο πρώτος τρόπος που θα αναφερθώ εγώ, μπορώ να αναφερθώ και εδώ και από τον άλλον, αλλά εγώ θέλω να αρχίσω από αυτόν τον τρόπο, είναι ο τρόπος που διαχειρίστηκε την ευλογία, τη μεγάλη,
ο άγγελος της εκκλησίας της Λαοδικίας, λέγοντας: «Ο Κύριος με ευλόγησε, με πλήθυνε, είμαι πλούσιος, επλούτησα, δεν έχω χρέα κανενός, εγώ είμαι, εγώ επλούτησα, εγώ είμαι πλούσιος και δεν έχω ανάγκη κανέναν». Έτσι διαχειρίζεται πραγματικά τη μεγάλη αυτή ευλογία που του χάρισε ο Θεός. Ευλογών τον ευλόγησε και πληθύνων τον πλήθυνε. Τραγική διαχείρισης της μεγάλης ευλογίας του Θεού. Αλλά ο Θεός τον αγαπάει και έχει πρόταση συγχώρεσης, άφεσης αμαρτιών και ευλογίας αληθινής. Μα είπε ότι εγώ είμαι πλούσιος και του λέει: «Τι πλούσιος είσαι, δεν εξεύρεις ότι είσαι ταλέπορος, ελεηνός, φτωχός, τυφλός και γυμνός? Τι μου λες ότι είσαι πλούσιος? Άρα να σου πω τι πρέπει να κάνεις για να πλουτίσεις αληθινά. Αγόρασε από μένα πλέον χρυσάφι δε δοκιμασμένο, που είναι ο Λόγος του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Ξαναμπες ξανά στα βαθιά του Λόγου του Θεού. Αγόρασε από μένα χρυσάφι δε δοκιμασμένο και η μάτια λευκά και αγωνίσου στον αγιασμό, στην καθαρότητα. Ζήτα το αίμα του Χριστού να σε καθαρίσω εγώ από αυτά τα οποία λες ότι είσαι πλούσιος και πλούτησα. Μετανόησε, ντενεκές ξεγάνωτος είσαι, άθλιος και ουτιδανός, άχρηστος και αν όλα τα διατεταγμένα έχεις πράξει, άχρηστος δούλος είσαι, τίποτα δεν είσαι, ελεηνός, άθλιος, ουτιδανός, γυμνός, τυφλός. Εγώ όμως σου δείχνω δρόμο επιστροφής, έλα σε μένα, πάρε στα χέρια σου πάλι το Λόγο του Θεού. Μελέτα, ταύτα μελέτα, εις ταύτα μένε. Πρόσεχε την υπερηφάνεια τώρα. Μην υπερηφανευτείς ξανά. Πες σου χει εγώ, αλλά ο Κύριος. Και πρόσεχε και τις ψευδοδιδασκαλίες. Θα σε οδηγήσουν μακριά από τη Βασιλεία των Ουρανών. Και μείνε πιστός στο Λόγο του Θεού. Και ζήτα το αίμα του Χριστού να σε καθαρίσω από όλες σου τις αμαρτίες. Και ζήτα να σου βάλω και κολούριο στα μάτια για να βλέπεις δια Πνεύματος Αγίου όλη την αλήθεια. Και τότε, καθώς εγώ χτυπάω την πόρτα της καρδιάς σου τώρα, αν μου ακούσεις, βάλε τον εαυτό σου, αδερφέ, εγώ τον βάζω τον εαυτό μου δυστυχώς στη θέση αυτού του ανθρώπου. Αλλά μου λέει ο Κύριος, αν με ακούσεις και μου ανοίξεις, εγώ θα εισέλθω και θα δείπνισω με σένα και θα μιλήσω με σένα και θα μιλάμε στόμα με στόμα, σαν φίλος προς το φίλο αυτού. Αλλά μετανόησε, άνοιξε μου την πόρτα και βάλε με μέσα στην καρδιά σου και πες έλεος, έλεος Κύριε. Και εγώ θα καθίσω να φάω μαζί σου και εσύ θα φας. Και τι τρώει, ποιο είναι το φαΐ του Κυρίου? Το δικό μου το φαΐ είναι να κάνω το θέλημα του Πατρός μου και να το τελειώσω στη ζωή σου. Να το ολοκληρώσω, να σε οδηγήσω στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό είναι το φαΐ το δικό μου. Και εγώ λέω αμήν Κύριε. Συγχώρεσέ με, λέησέ με και βοήθησέ με να πάρω το δρόμο της επιστροφής. Αλλά τι ωραία που υπάρχει και ο άλλος τρόπος που διαχειρίζεται ο ποιμένας της Φιλαδελφίας την ευλογία του Θεού. Έχεις μικρά δύναμη, το ξέρεις. Αδερφέ, ξέρεις ότι έχεις μικρά δύναμη. Επλούτησα, είμαι πλούτος, σου έχω πολύ δύναμη. Όχι, μικρά δύναμη. Χωρίς τον Χριστό δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Χωρίς να σε φωτίσει ο Θεός δεν ξέρεις τι να κάνεις. Και χωρίς να σε συμβουλεύει το Πνεύμα το Άγιο και να σε οδηγεί, δεν ξέρεις που να πας.
Κατάλαβες ποιος είσαι? Τίποτα. Ο λιγότερον του μηδενός. Ελάχιστη, μηδέν, μηδενική δύναμη. Αλλά με αυτή τη μηδενική δύναμη που έχεις, διαχειρίστηκες την ευλογία μου, φυλάττοντας το Λόγο του Θεού και δεν φοβήθηκες να αρνείσαι το όνομά μου πάντοτε. Γι' αυτό και εγώ, εσένα, δίδω θύρα ευλογίας ανοιγμένη μπροστά σου, που κανείς δεν μπορεί να την κλείσει. Γιατί εγώ είμαι αυτός που ανοίγω και κανείς δεν κλείνει, και εγώ είμαι αυτός που κλείνω και κανείς δεν ανοίγει. Και όχι μόνο αυτό. Μέσα από αυτή τη θύρα την ανοιγμένη που βάζω μπροστά σου, σου λέω ότι η εκ της συναγωγής του Σατανά που λένε τους εαυτούς ότι είναι Ιουδαίοι αλλά δεν είναι, ψεύδονται. Λένε ότι είναι χριστιανοί, δεν είναι, ψεύδονται. Με χορούς, με τραγούδια, με κιθάρες, ψεύδονται. Με κοσμικό φρόνημα, με επιθυμίες σαρκός, με επιθυμίες οφθαλμών, με αλαζονία του βίου, ψεύδονται. Αλλά εγώ αυτούς θα τους κάνω να έρθουνε και να προσκυνήσουνε μαζί με σένα τον παντοδύναμο Θεό και να ομολογήσουνε ότι εγώ εσένα σε αγάπησα. Με αγάπησε αιώνια, σε ήλκησα μέλος, γι' αυτό και σε ευλόγησα. Όμως πρόσεξε τώρα πώς θα διαχειριστείς τη μεγάλη αυτή ευλογία. Γιατί είσαι σε κίνδυνο. Πάντα η ψυχή του ανθρώπου βρίσκεται σε κίνδυνο, λέει ο Λόγος του Θεού. Πρόσεχε. Έρχομαι ταχαίως. Κράτα σφιχτά εκείνο το οποίο έχεις, γιατί υπάρχει πιθανότητα να λάβει άλλος το στεφανό σου. Τι έχεις? Ευλογία? Όχι, μικρά δύναμη. Αυτό κράτα το σφιχτά. Μην πεις τώρα δυνάμωσα, τώρα έγινα μεγάλος, τώρα έγινα σπουδαίος. Όχι. Μα δεν είδες πώς ήρθανε και προσκυνάνε ενώπιον των ποδών? Κοίτα, κάθε μέρα προσθέτει ο Κύριος στους ζωμένους νέες ψυχές, βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο. Πρόσεχε. Έχεις μικρά δύναμη, τίποτα δεν κάνεις εσύ. Εγώ, ο Ιησούς Χριστός, κάνω τα πάντα νέα. Όχι στο Θεό. Ιδού κάνω νέα τα πάντα. Κράτα αυτό που έχεις. Την επίγνωση της μικράς σου δύναμης. Χωρίς τον Χριστό δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Χωρίς να σε φωτίσει, γιατί ο άνθρωπος έχει πνεύμα. Η έμπνευση όμως του παντοδυνάμου συνετίζει αυτόν. Χωρίς να σε φωτίσει ο Θεός δεν ξέρεις τι να κάνεις. Και αν δεν σε συμβουλεύει το Πνεύμα το Άγιο, δεν ξέρεις πού να πας. Τι σου γίνεται δεν ξέρεις. Μικρά δύναμη. Χωρίς την αγάπη του Θεού Πατρός, τη χάρη του Χριστού και την κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου, είσαι ο λιγότερον του μηδανός. Πες αμήν, αδερφέ. Έχω μικρά δύναμη. Και μόνο με μικρά δύναμη θα μπορέσω να εισέλθω πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών. Μόνο με επίγνωση ότι δεν έχω καμία δύναμη. Όχι μικρά, καμία δύναμη δεν έχω. Άθλιος, ουτιδανός, άχρηστος δούλος είμαι. Τίποτα καλό δεν έχω. Τίποτα καλό δεν έχω. Και ό,τι καλό έχω είναι ο Ιησούς Χριστός στη ζωή μου. Αυτός είναι ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Αυτός είναι ο Σωτήρας μου, ο Λυτρωτής μου, ο Βασιλιάς μου. Αυτός είναι ο παντοδύναμος Θεός. Αλληλούια. Και εγώ τι είμαι? Τίποτα. Τίποτα δεν είμαι. Άθλιος και ουτιδανός, άχρηστος δούλος. Κράτα λοιπόν αυτό το οποίο έχεις, την βαθιά επίγνωση ότι έχεις μικρά δύναμη, για να μην λάβει μηδή στο στεφανό σου και να ξέρεις ότι είσαι σε εμπόλεμη κατάσταση. Ο διάβολος θα έρθει και σου λέει: μπράβο, είδες, τα κατάφερες, σπουδαίος είσαι, ο πρώτος είσαι. Ήπαγε ο πίσω μου Σατανά. Έχει βέλη πεπειρωμένα να χτυπήσει την καρδιά σου, να χαλάσει την πίστη σου, να χαλάσει τον αγώνα σου τον καλό.
χαλάσει τη δίκηση του Πνεύματος του Αγίου. Είπα Αγίο πίσω μου σατανά. Εγώ έχω έναν Κύριό μου και Θεό μου που το όνομά του είναι Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και χωρίς Αυτόν δεν είμαι τίποτα. Εάν νικήσεις, δηλαδή αν μείνεις έως τέλους με αυτή τη βαθιά επίγνωση, προσέχτε το σας παρακαλώ αδερφοί, ο Κύριος μου το είπε, αν μείνεις έως τέλους με αυτή τη βαθιά επίγνωση ότι είσαι τενεκές ξεγάνωτος, τότε θα σε νικητής. Τότε θα σε νικητής. Και τότε θα γράψω το όνομα του Θεού μου επάνω σου και το όνομα του Σπηλαίου του Θεού μου της Νέας Ιερουσαλήμ, η οποία κατεβαίνει από τον ουρανό από του Θεού μου, και θα γράψω επάνω σου και το όνομά μου τον αίων, γιατί διαχειρίστηκες την ευλογία του Θεού με βαθιά επίγνωση ότι τίποτα δεν είναι αποτέλεσμα δικό σου. Ο Κύριος των δυνάμεων είναι αυτός που σε ελέησε. Εγώ φοβάμαι να πω τη λέξη ευλόγησε. Δεν αξίζω. Εκείνο το οποίο αλήθεια σας το λέω. Εκείνο που λέω είναι Κύριε ελέησέ με, σε παρακαλώ. Μόνο το ελεό σου ζητάω. Ελέησέ με, σε παρακαλώ, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου. Αμήν. Κύριε Θεέ μου.